Ένας Νιγηριανός ήταν τελικά εκείνος που υποδίθηκε το γοητευτικό χολιγουντιανό στάρ Κιάνου Ρίβς εξαπατώντας όπως είχε αποκαλύψει η Κρήτη TV τον περασμένο Ιανουάριο 54χρονη Ηρακλειώτισσα η οποία έχασε μια μικρή περιουσία πιστεύοντας ότι διευκολύνει τον πρωταγωνιστή της επικής τριλογίας Μάτριξ. Η Ηρακλειώτη είχε καταφύγει πριν από περίπου ένα χρόνο στην ασφάλεια, καταγγέλλοντα ότι εξαπατήθηκε από απαταιώνα που προσποιήθηκε τον Κιάνου Ριβς χρησιμοποιώντα ψεύτικο προφίλ στο Instagram. Η ατυχή γυναίκα παρασύρθηκε από το γεγονό ότι ο Χολιγουδιανό ηθοποιό είναι πρόσωπο ιδιαίτερα προσιτό με κοινωνικέ ευαισθησίε και πίστεψε πραγματικά ότι πρόκειται για τον ίδιο όταν τη έγραψε πω εξαιτία του Αμερικανικού φορολογικού συστήματο έπρεπε να πληρώσει προκαταβολικά το φόρο για τη νέα ταινία την οποία θα πρωταγωνιστούσε. Έτσι από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Νοέμβριο του έστελνε εμβάσματα ξοδεύοντας όλες τις οικονομίες της ύψους 150.000 ευρώ. Ο δράστης είχε το θράσος ακόμη και να την παραπέμψει σε δίθεν δικηγόρο του για να τη βεβαιώσει ότι θα αποζημιωθεί στο έπακρο από τις εισπράξεις της ταινίας. Καπω έτσι ο πρωταγωνιστής της τριλογίας που κάποτε έσπασε τα μία συνδέθηκε με μια ακόμη επική ιστορία, αυτή τη φορά απάτης επικριτικού εδάφους. Όταν ο Στάρ έγινε καπνός μετά από το τελευταίο έμβασμα κατέφυγε στην αστυνομία με τις αποδείξεις των συναλλαγών. What is the Ακολουθώντας αλλά μάτριξ τη διαδρομή του χρήματος, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στους κατόχους των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίου κατέληξαν τα χρήματα. Έτσι, ταυτοποιήθηκαν πέντε Νιγηριανοί και μία 61χρονη Ελληνίδα, οι οποίοι αποτελούν τα μέλη της συμμορίας που εξαπάτησε την άτυχη Ηρακλιώτησα.